από τον Ισθμό της Κορίνθου θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε κάθε αρμόδιο. Ο Δήμος Κορινθίων δεν αντέχει να φιλοξενήσει άλλους μετανάστες. Ήδη φιλοξενούνται 1.300 στην Κόρινθο. Θα πρέπει να υπάρξει κατανομή και σε άλλες πρωτεύουσες νομών, σε άλλες περιοχές της χώρας, γιατί εδώ στην Κόρινθο δεν αντέχει άλλο η πόλη. Η κοινωνία δέχτηκε τους μετανάστες μέχρι σήμερα, αλλά από εδώ και πέρα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να αποδεχόμαστε στην πόλη, και ακούστηκε πρόσφατα ότι σε ξενοδοχεία της πόλης συζητείται να έρθουν καινούργοι μετανάστες. Νομίζουμε αυτό θα ήταν καταστροφικό για την πόλη, η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να το δεχθεί και θα πρέπει η κυβέρνηση και ο κάθε αρμόδιος να λάβει τα μέτρα του και να φροντίσει έτσι ώστε η κατανομή των μεταναστών στη χώρα να γίνει με δίκαιους όρους, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει για την περιοχή μας τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Σε ό,τι μας αφορά στον Δήμο Κορινθίων, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς που έχουμε συζητήσει και τις επαφές που έχουμε με τα Υπουργεία, διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να πιστεί η κυβέρνηση και να μην έχουμε άλλες επιπτώσεις στον Δήμο μας. Γιατί διαφορετικά θα δείτε στον τόπο που είμαστε τώρα σήμερα, σε λίγο καιρό, αν παρελπίδα έρθουν και άλλοι μετανάστες στην Κόρινθο, θα δείτε να υπάρχουν πολλοί Κορίνθιοι οι οποίοι θα αποκλείσουν τον Ισθμό. Είναι κάτι το οποίο συζητείται ευρέως το τελευταίο διάστημα και θα δημιουργήσουν προβλήματα όπως παλιά θυμάστε για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε γίνει με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί και θα πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική και το αίσθημα του δικαίου που πρέπει να υπάρχει σε κάθε απόφαση των αρμοδίων. Ήρθα σε επικοινωνία με ιδιοκτήτες ξενοδοχείων οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις για να δεχθούν τους μετανάστες και τους είπα ότι ούτε προς το συμφέρον τους είναι, ούτε προς το συμφέρον της πόλης, στο κέντρο της πόλης να έχουμε μια καινούργια μόρια, αν θέλετε. Εδώ είναι μοριάς, δεν είναι μόρια. Αυτή την μέρα είμαι με τους αντιδημάρχους και το Δημοτικό Συμβούλιο, όσους μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να είμαστε παρόντες, αλλά δεν κάναμε κινητοποίηση και δεν θέλουμε να κάνουμε κινητοποίηση. Φοβάμαι όμως ότι αν δεν υπάρξει η ανταπόκριση που περιμένουμε από την κυβέρνηση, στο σημείο αυτό θα έχουμε πρόβλημα και πολλούς κατοίκους να διαμαρτύρονται. Έχω συχνή επικοινωνία και με τους βουλευτές και με τον Περιφερειάρχη για το θέμα αυτό και μεταφέρω το μήνυμα. Πολλές φορές το έχω κάνει μέχρι τώρα, αυτό που σήμερα στέλνουμε. Το ξέρουν και οι βουλευτές και ο Περιφερειάρχης. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Θεωρώ ότι θα ήταν ευχής έργων να μην έχουμε καμία άλλη προσέλευση μετανάστη στην Κόρινθο, γιατί όπως είπα και πριν, έχουμε φτάσει στα όρια πλέον της αντοχής που υπάρχει στην τοπική κοινωνία. Εγώ έχω επικοινωνία και με υπουργούς και με γενικούς γραμματείς. Ο κ. Χρυσοχοίδης έχει επικοινωνήσει μαζί μου πολλές φορές και αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί από την αρχή έχουν τηρηθεί με εξαίρεση, όπως ξέρετε, την νοσηλεία στο στρατόπεδο, η οποία ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Αλλά είναι ένα ακόμα πρόβλημα αυτό με την ανοιχτή δομή. Θεωρώ ότι θα ήταν μεγαλύτερο το πρόβλημα αν έχουμε στο κέντρο της πόλης και σε ξενοδοχεία την παραμονή πολλών μεταναστών. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την Κόρινθο και αυτό που μας ανάγκασε σήμερα να κάνουμε αυτή τη μικρή κινητοποίηση είναι η πληροφορία, διασταυρωμένη πληροφορία, ότι επίκειται, συζητείται να έρθουν και άλλοι μετανάστες στην Κόρινθο. Το τι γίνεται με τις άλλες περιοχές της Πελοποννήσου το γνωρίζετε και εσείς, το γνωρίζω και εγώ. Δεν έχουν πάρει τον αριθμό των μεταναστών που έχει η Κόρινθος.